Ο προϋπολογισμός συζητείται σε συνθήκες που το ένα σκάνδαλος απειλής και διαφθοράς διαδέχεται το άλλο, κάνοντας ολοφάνερη την παρακμή και σύψη του εκμεταλλευτικού συστήματος και των κομμάτων της. Ο βούρκος και η μπόχα κυριαρχούν και δεν περιορίζονται, δεν συγκαλύπτονται με κρατική βία, αυταρχισμό και τρομοκρατία. Αντίθετα, ενισχύουν την οργή και τον αποτροπιασμό. Ούτε μπορούν να επισκιάσουν, αλλά φαίνονται ολοκάθαρα οι μεγάλες αντιθέσεις που διαιωνίζονται και οξύνονται, σύμφυτες με το καπιταλιστικό σύστημα. Απ' τη μια περισσότερη φόρη και φτώχεια για το λαό και απ' την άλλη φοροαπαλλαγές και δισεκατομμύρια για το κεφάλαιο. Αυτά καθρεπτίζει ο προϋπολογισμός 2023. Αυξημένα φορολογικά κατά 2 δις που θα πληρωθούν από τις πλάτες του λαού. Δισεκατομμύρια όμως για τους επιχειρηματίες και 370 εκατομμύρια φορολόγητο πετρέλαιο, αλλά και μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές που φτάνουν τα 870 εκατομμύρια που θα τα χάσει σε έσοδα ο προϋπολογισμός. Και φυσικά παγωμένοι οι μισθοί στους εργατοϋπάλληλους του δημοσίου και αστεριεύει ο πληθωρισμός. Σκληρά τα μέτρα ακόμα και σε προεκλογική περίοδο. Έτσι ήταν πάντα με οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε με καπιταλιστική ανάπτυξη, είτε με ύφεση και μνημόνια, επιβεβαιώνοντας ότι το καπιταλιστικό σύστημα με όποια αστική κυβέρνηση δεν αλλάζει μεθοδολογία και δεν χάνει το στόχο του σε οποιασδήποτε συνθήκες επικρατούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία του λαού ζει σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, ακρίβειας, ενεργειακής κρίσης, φτώχειας, αβεβαιότητας, ανασφάλειας και νέας αντιλαϊκής επίθεσης στο βιωτικό επίπεδο ζωής, αλλά και στα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα συνεχίζονται να θυσιάζονται λαϊκά εισοδήματα και δικαιώματα για να θωρακιστεί η απρόσκοπτη κερδοφορία των ομίλων και η εξουσία του κεφαλαίου απέναντι στον εχθρό λαό, ακόμα και σε προεκλογική περίοδο. Εκτός εάν ο λαός αποφασίσει με τον αγώνα και την ψήφο του να βάλει στη γωνία κάλπικες υποσχέσεις και διλήμματα, ψευτοσωτήρες και αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Να πιστέψει στη δύναμή του, ενισχύοντας το κουκουέ που είναι η φωνή του. Εγγυητή των αγώνων με προοπτική τη λαϊκή ευημερία. Σε περίοδο μάλιστα που η οικονομία της Ευρωζώνης μπαίνει σε ύφεση και ακολουθεί και η Ελλάδα, αυτό σημαίνει μείωση ζήτησης και εξαγωγών, αλλά και του τουρισμού που τον έχετε ως μονοκαλλιέργεια. Επίσης, η αύξηση επιτοκίων σημαίνει μεγάλο πρόβλημα στα στεγαστικά δάνεια και νέο κοκκίνισμα δανείων. Μόνο το Δεκέμβρη, λαϊκές οικογένειες θα πληρώσουν 400 με 500 εκατομμύρια ως επιπλέον τόκους στις δόσεις τους εξαιτίας των απανωτών αυξήσεων στα επιτόκια. Οι μαζικοί πληστηριασμοί λοιπόν θα ενταθούν. Εξάλλου είναι και στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που αποδέχεστε όλοι. Αυτή είναι η απανθρωπιά, η βαρβαρότητα και η σαπίλα του καπιταλισμού. Επίσης, η πρόσφατη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας επιβάλλει μάζεμα της επεκτατικής πολιτικής, δηλαδή ακόμα και των επιδομάτων φτωχοκομείου. Γι' αυτό στον προϋπολογισμό μειώνεται επιδόματα των αμαία, τα οικογενειακά επιδόματα και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχετε σε αυτά σύμπνοια, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, γιατί αποδέχεστε και υλοποιείτε την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίδια σύμπνοια έχετε και με την πράσινη μετάβαση, που στραγγαλίζει τις εγχώριες πηγές ενέργειας, λιγνίτες και υδροηλεκτρικά για φτηνό ρεύμα. Προκαλείται έτσι την ενεργειακή κρίση και φτώχεια για να κερδίζει το καρτέλ των ομίλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να φτωχαίνει ο λαός. Γι' αυτό το σίγουρο είναι ότι όποιος από εσάς και να βγει η κυβερνητική εξουσία, αυτή την αντιλαϊκή πολιτική του προϋπολογισμού 2023 θα ακολουθήσει, ανεξάρτητα αν θα τον ψηφίσει ή όχι. Γι' αυτό, πλησιάζοντας και στις εκλογές, θα πρέπει να γίνεται καθαρό στο λαό ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν αφορά
την ουσία της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά την πρωτοκαθεδρία ή τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης που θα κληθεί να συνεχίσει και να επεκτείνει αυτή την πολιτική σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχετε όλοι σας. Απέναντι σε αυτό το σκηνικό της βάρβαρης σάπιας και αδιέξοδης πολιτικής, ο λαός μπορεί να υψώσει το ανάστημά του με πιο δυνατό κουκουέ, να μην απελπίζεται, αλλά αποφασιστικά να διεκδικεί το δίκιο του. Το πόσο εχθρικό είναι το αστικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο λαό, το μαρτυρούν τα ίδια τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2023. Στην υγεία, η δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. Η ποσοστή αύξηση των εσόδων νοσοκομείων και πρωτοβάθμιας υγείας είναι μικρότερη από την αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή τα έσοδα των δημόσιων μονάδων υγείας θα είναι σχετικά λιγότερα από την προβλεπόμενη αύξηση της πίτας και φυσικά πολύ πιο κάτω από τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων μονάδων υγείας. Η πολιτική μείωση των κρατικών δαπανών για την λαϊκή υγεία και μετατόπιση της στο λαό φαίνεται. Για δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, μείωση πάνω από 30%. Ενώ η ιδιωτική δαπάνη, οι συμμετοχές ασθενών αυξήθηκε πάνω από 53%. Συνολικά οι ασθενείς πλήρωσαν περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύριο. Αλλά και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας είναι μισές συγκριτικά με αυτούς που θα φύγουν λόγω συνταξιοδότησης. Δηλαδή, συστηματική αποψήλωση των δημόσιων μονάδων με προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, εξωθώντας τους ασθενείς στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, αλλά και στα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, επιπληρωμή εντός των νοσοκομείων. Μείωση υπάρχει και στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ, αλλά και στις προνοιακές δαπάνες. Οι μειώσεις αυτές σε συνθήκες ακρίβειας θα επιδράσει πολλαπλάσια αρνητικά στους όρους ζωής των ΑΜΕΑ και στην παιδεία και ειδικά στην τριτοβάθμια. Επιβεβαιώνεται ότι στόχος σας είναι να λειτουργεί πανεπιστήμιο σαν επιχείρηση, ικανοποιώντας ανάγκες των επιχειρήσεων, αφήνοντας τα αζήτητα ανάγκες των φοιτητών για ποιοτικές σπουδές και για φοιτητική μέρημνα. Την τελευταία δεκαετία, οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια και η χρηματοδότηση των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων κατά 70%, ενώ το ΑΕΠ της χώρας για την τριτοβάθμια δίνει μόλις το 0,9%. Τα ιδρύματα λειτουργούν οριακά με μεγάλες ελλείψεις και προβλήματα. Όμως εσείς φροντίζετε για την καταστολή του φοιτητικού κινήματος, δίνοντας 50 εκατομμύρια που αφορούν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ντροπή σας. Μήπως ενισχύεται όμως την τοπική διοίκηση για να αναπληρώσει λαϊκές ανάγκες που κατακρεουργούνται? Όχι βέβαια. Μειωμένη θα είναι η απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, ενισχύοντας την κάλυψη των όποιων υπηρεσιών με αύξηση ανταποδοτικών τελών, αν και θα έπρεπε να δώσετε σύμφωνα με τον νόμο τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό τελικά αυξάνονται σταθερά όλα τα έσοδα από τέλη και φόρους που μπαίνουν στα λαϊκά νοικοκυριά από τους Δήμους, αλλά και για τους αγρότες. Η εικόνα στον προϋπολογισμό του 2023 όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα, αλλά τα εντείνει. Δίκαια είναι στους δρόμους, όχι εθιμοτυπικά, αλλά πετώντας μια ανάσα ώστε να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν από τη δουλειά τους. Διεκδικώντας μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο και μείωση της τιμής του ρεύματος. Αφού στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου δεν προβλέπεται καμία έκπτωση. Αν και το 2022 είχαν προβλεφθεί 50 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα βέβαια η επιδότηση συνεχίζεται για εφοπλιστές, βιομηχάνους, ξενοδόχους και αεροπορικές εταιρείες. Ψίχουλα δίνεται βέβαια για απαλλαγή από τον ειδικό φόρο στο αγροτικό ρεύμα.
Δίκαια ζητούν την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπως ζητάνε και κατώτατες εγγυημένες τιμές που να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, αλλά και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Όμως και στις δαπάνες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βλέπουμε να μειώνονται τα ποσά για τη μισθοδοσία εργαζομένων, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν στον πάτο, παρά τις επιπλέον ανάγκες που δημιουργεί η λεγόμενη ενεργειακή κρίση. Χαρακτηριστικά, το κτίριο που στεγάζει τις διευθύνσεις φυτοπροστασίας και αλίας χρόνια τώρα δεν έχουν κλιματιστικά. Άθλιες οι συνθήκες. Και ο ενεργειακός υπεύθυνος του στέλνει σημείωμα εξοικονόμησης. Κοροϊδία. Από την αντιλαϊκή πολιτική σας δεν γλιτώνουν ούτε οι αυταπασχολούμενοι. Βιώνουν τη φορολαιλασία, με το τέλος επιτιδεύματος, τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, την προκαταβολή φόρου, την αύξηση του ΦΠΑ. Όλα αυτά όλοι μαζί τα ψηφίσατε στο τρίτο μνημόνιο, που διατηρεί και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία μέχρι το στραγγαλισμό του μικρού εμποράκου. Ωστόσο, αυτό που θεωρείται πολυτέλεια και ταυτόχρονα είναι μεγάλη ντροπή, αφορά τον πολιτισμό. Μόλις το 0,06%. Στόχος σας η αυτοχρηματοδότηση του πολιτισμού από δραστηριότητες του αντί ολόπλευρης στήριξής του. Ήδη η χρηματοδότηση γίνεται μόνο για συγκεκριμένες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν την κεφαλαιοκρατική οικονομία και ελάχιστο ως καθόλου αφορούν λαϊκά στρώματα και σύγχρονες ανάγκες τους. Η όποια ενίσχυση του πολιτισμού γίνεται για να συμβάλλει στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα άλλων κλάδων όπως τουρισμός, μεταφορές, ψηφιακή οικονομία κλπ. Ωστόσο, είναι προκλητικά παράδεκτο να συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα εξυγίαση ανενεργών εποπτευόμενων φορέων την κρατική ορχήστρα ελληνικής μουσικής και την ορχήστρα των χρωμάτων, αναγγέλλοντας το οριστικό κλείσιμο των δύο σπουδαίων και ιστορικών μουσικών συνόλων σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τρομακτική έλλειψη ορχιστρών. Κι όμως, η τέχνη και ευρύτερα ο πολιτισμός είναι απαραίτητο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, τόσο για την αναπαραγωγή της εργατικής του δύναμης, όσο και για τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, με ταυτόχρονη καλλιέργεια της νόησης, του συναισθήματος, της βούλησης. Όμως εσείς το αστικό κράτος δεν τα θέλετε για το λαό. Τον θέλετε δούλο να παράγει κέρδη για τους καπιταλιστές. Καταψηφίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό 2023 και καλούμε το λαό σε μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις της 17 Δεκέμβρη σε όλες τις μεγάλες πόλεις που οργανώνουν τα συνδικάτα ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό οδοστρωτήρα. Σπέρνετε ανέμους, θα θερίσετε θύελες, δεν πάει άλλο. Γι' αυτό το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να οργανώσουν αποφασιστικά την πάλη τους στην κατεύθυνση της μοναδικής λύσης για τα προβλήματά τους, δηλαδή ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό.